Καλησπέριζουμε τον Δήμαρχο Βόλου, τον κύριο Αχιλλέα Μπέο. Τι κάνετε, είστε καλά? Δεν μας ακούει όμως μάλλον. Έπεσε η γραμμή. Δεν ξέρω αν επειδή είπα ότι η πρόεδρε είναι η καλύτερη. Μόλις είπες καλή ατάκα. Ναι ρε φίλε, είναι δυνατόν. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Να τον ξανακαλέσουμε. Τώρα θα έχει και ενδιαφέρον βέβαια να το ρωτήσουμε για την περιοχή, γιατί είναι εκεί. Άμπραβο αυτό. Είναι βασικό αυτό το κομμάτι τώρα. Πέρα από, πέρα από τα ποδοσφαιρικά. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα βγει κιόλας. Ναι, μήπως γι' αυτό τώρα μας δισκαμπουλάρει. Μας το κλείσε. Ναι, γι' αυτό το λόγο. Γίνεται χαμός. Σαν δήμαρχος θα χτυπάει λίγο παραπάνω το τηλέφωνο το και 20 λεπτά, φαντάζομαι. Ναι, λοιπόν, μισό λεπτό όμως. Στην περιοχή, φαντάζομαι. Για να δούμε τώρα αν τον έχουμε. Κύριε Μπέο, μας ακούτε? Ναι, όμως παιδιά, καλημέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Ξέρουμε ότι έχετε περιορισμένο χρόνο, γιατί βέβαια. Έχουμε σεισμό στο Βόλο. Ποιο Βόλο, όλοι και εμείς κουνηθήκαμε. Πρώτη στα αυτό θέλαμε να σας ρωτήσουμε. Είπαμε ότι η συγκυρία ήταν αυτή, δεν το ξέραμε βέβαια όταν κλείσαμε το ραντεβού. Να μας πείτε τι γίνεται, γιατί είχε πει και το την Ελασσόνα από ό,τι διαβάζουμε. Τίποτα, ναι. Τώρα μέσα σε 20 λεπτά δεν μπορούμε να καταγράψουμε. Mm-hmm. Καταρχήν υπάρχουν μεγάλες ζημίες. Όχι, σε κάνα μια ώρα είμαστε στον δρόμο, έχουν βγει τα συνεργεία. Θέλω να πιστεύω ότι δεν έχουμε μεγάλες ζημίες, αλλά θα έχουμε μια εικόνα, πρώτη εικόνα σε κανένα δύο ώρο. Ωραία, είστε πολύ δραστήριο στο κομμάτι αυτό. Σας βλέπουμε, σας παρακολουθούμε από τη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή σας. Έχει να κάνει με την τοπική κοινωνία, οπότε πρέπει να είμαστε στο πλευρό τους. Έτσι, έτσι. Και να κοιτάξετε να δώσετε τη συνδρομή και τη βοήθεια όπου χρειάζονται οι άνθρωποι. Έτσι κι αλλιώς είναι δύσκολο. Αυτό είναι δεδομένο, δεν το συζητάμε. Ωραία. Δεν το συζητάμε. Ωραία. Πάμε στη δεύτερη αγάπη σας. Δεν ξέρω ποια είναι πρώτη, δεύτερη, δεν ξέρω. Εσείς θα την ιεραρχήσετε, το ποδόσφαιρο. Τελευταία αρκετά ωραία παιχνίδια βλέπουμε, ωραίο ποδόσφαιρο βλέπουμε. Βλέπουμε βέβαια και από άλλα πράγματα και άλλα πραγματούδια εκτός από ωραίο ποδόσφαιρο. Τελευταίο επεισόδιο σε εισαγωγικά είναι αυτό το γκολ που μέτρησε του Ολυμπιακού και σήκωσε αρκετή σκόνη. Εντάξει, να μην το συζητήσουμε. Έχω τοποθετηθεί επίσημα τόσο εγώ όσο και είπα. Εδώ υπάρχει μια δημόσια, αν θέλετε, αξιολόγηση, κατακραυγή, όπως θέλετε να το πάρετε, κατά σε ποσοστό 80-90%. Υπάρχουν και αντίθετες απόψεις. Εντάξει, όλοι κρινόμαστε. Εγώ θεωρώ ότι ήταν ένα άκυρο γκολ, το οποίο μέτρησε αντικανονικά από έναν πολύ κακό διαιτητή, που θα ομολογήσω ότι έκανε εκατέρωθεν λάθη, αλλά κατά πλειοψηφία εις βάρος του Βόλου. Και από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι ήταν καταρχήν λάθος του κύριου Γκλάντερμπεκ που τοποθέτησε έναν Πορτογάλο διαιτητή, όταν στη συγκεκριμένη ομάδα υπάρχουν τουλάχιστον 6 Πορτογάλοι ποδοσφαιριστές, προπονητές και team από την ίδια του πατρίδα. Αλλά από εκεί και πέρα. Στην τοποθέτησή σας, η μόνη μου ένσταση ήταν αυτή, ότι αν το πάμε τώρα με βάση το από πού είναι, καταλαβαίνετε, ξεσηκώνουμε πολλά, πολλά πράγματα. Δηλαδή, εγώ που. Εγώ έκρινα. Ναι. Να το τελειώσω απλά. Εγώ, ας πούμε, χθες πήραζα τον συνάδελφό μου το ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, του έλεγα, ο Σαριανός, του έλεγα ότι. Και τι, και πέρσι που ήταν δηλαδή ο αρχιδιαιτητής Πορτογάλος, τι έκανε, ευνοούσε το Φερέιρα. Δηλαδή, αν το πάμε έτσι, ναι, δεν θα βγάλουμε άκρη ποτέ. Το καταλαβαίνετε. Όχι, το στοιχείο το σημαντικό ποτέ, είναι όμως, αν είναι καλός ή κακός διαιτητής. Εκείνο το σημαντικό. Ναι, όμως για μένα προσωπικά που παρακολουθώ, όχι ως πρόεδρος ή όπως θέλετε, πάρτε το. Ως απλός φύλαδος, όταν έβλεπα τον προπονητή, τον κύριο Μάρτιν, που να ομολογήσω ότι τον εκτιμώ και σαν άνθρωπο και θεωρώ ότι είναι πολύ καλός προπονητής. Έτσι, να το ξεκαθαρίσω. Από τους καλύτερους προπονητές που έχουν περάσει από την Ελλάδα. Να μιλάει στη μητρική του γλώσσα όταν πήγε στο βάρο διαιτητής, επιτρέψτε μου ότι μπορεί. Έχει ένα πλεονέκτημα. Έχει ένα μπορεί πλεονέκτημα. Να τον επηρέασε. Ναι, έχει ένα πλεονέκτημα. Εντάξει, άμα ήταν Ισπανός θα τον επηρεάζει ο δικός σας. Εντάξει. Εντάξει, σας λέω λοιπόν πώς το είδα εγώ. Ξέρετε, δεν σημαίνει ότι έτσι καταλαβαίνουμε, καταλαβαίνουμε. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα μας, κύριε Μπέο, ότι έχουμε που έχουμε την καχυποψία μας με τους Έλληνες διαιτητές. Άμα το πάμε και στον ξένο, αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχουμε καμία σωτηρία. Δεν ξέρω βέβαια. Όχι, είναι λάθος. Καταρχήν, η τοποθέτηση ξένων διαιτητών είναι καθαρά 100% ευθύνη της ελληνικής διαιτησίας και το. Δεν ξέρω αν μας ακούτε ή τον χάσαμε. Οχ. Κόπηκε η γραμμή του μάλλον. Να τον ξανακαλέσουμε. Και μόλις είχε βάλει τρίτη. Ναι, όντως, έχει ξεκινήσει. Λοιπόν, να τον ξανακαλέσουμε τον κύριο Μπέο.
Προφανώς τώρα εκεί με τις... μπορεί να έχουμε και ζητήματα γενικά στην περιοχή, όπως αντιλαμβάνεστε. Πρέπει να μετακινείτε γι' αυτό. Ή αυτό, ή ο καθένας, αν παίρνει δύο δικούς του για να δει αν είναι καλά, φορτώνει και το δίκτυο καμιά φορά. Ναι. Όταν πολλοί κόσμοι παίρνουν ταυτόχρονα τηλέφωνο. Συμβαίνει και αυτό. Σωστά. Όχι μόνο αυτό. Μετά από σεισμούς και συνήθως έχει οι γραμμές, έτσι οι εταιρείες εδώ στην Ελλάδα χάνουν για κανένα δεκάλεπτο. Οι εταιρείες στην Ελλάδα χρήσανθε και το ίντερνετ, βρέχει, και δεν έχουμε ίντερνετ, χιονίζει, δεν έχουμε ίντερνετ, κάνει παγωνιά, δεν έχουμε ίντερνετ. Εντάξει, έχει πολύ ήλιο, δεν έχουμε ίντερνετ και τηλέφωνο. Με τον ήλιο έχουμε. Εντάξει. Λοιπόν, ωραία, το ξανά έχουμε τώρα τον κύριο Μπέο. Μας ακούτε ναι, τώρα. Λέμε λοιπόν, ναι. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει, ωραία, και πάση περιπτώσει. Λέμε λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι τη μεγάλη ευθύνη την έχουν οι Έλληνες διαιτητές που δώσαν αυτά τα δικαιώματα. Ναι. Γιατί αν, φέτος ειδικά βλέπετε παρομοιότυπες φάσεις. Όταν λοιπόν είναι υπέρ των μεγάλων, λέω γενικά, τις φυρίζουν. Όταν είναι υπέρ των μικρών, είναι αδιάφοροι, δεν τις φυρίζουν. Ως εκ τούτου, λειτουργούν με δύο μέτρα και δύο σταθμά, έχουν δώσει τέτοια δικαιώματα και καλά να πάθουν. Να σας πω βέβαια ότι στο παιχνίδι Βόλος Απόλλωνας, στο ΒΑΡ υπήρχε ο Αρμένιος διαιτητής. Βαρίστας ήταν ένας Αρμένιος. Είναι τρομερά πράγματα αυτά, αλλά ας ελπίσουμε, γιατί η ΕΠΟ πλέον είναι ακέφαλη, καινούργια διοίκηση που θα έρθει, να ξέρει να διοικεί και να διοικεί δίκαια και σωστά. Γιατί η σημερινή ΕΠΟ είναι στον αυτόματο πιλότο, δύο πουλάκια κάθονται. Έχετε μιλήσει και άλλες φορές και είστε βέβαια και ο άνθρωπος που πρώτη φορά δεν δημόσια... Δεν έχω πολλές... Ναι. Ναι. Είστε ο άνθρωπος που πρώτη φορά δεν δημόσια... Δεν έχω πολύ χρόνο, απλά πέστε μου. Ναι, 5-6 λεπτάκια θα σας χρειαστούμε ακόμα. Λοιπόν, είστε ο άνθρωπος που πρώτη φορά δημόσια είπατε αυτό περί ΠΑΟ και ΑΕΚ. Έκανε φοβερή εντύπωση όταν το είπατε, πριν κανένα δίμηνο, τρίμηνο, πότε το είπατε. Και μα μετά τι, βλέπω... όταν εμένα με παίρνετε τηλέφωνο, έχω κουραστεί. Ναι. Πόσους αποφεύγω και αυτά, όχι καλοπροαίρετα, γιατί δεν έχω χρόνο. Για με καλείτε γιατί λέω την αλήθεια. Τι είναι, παραμύθια τώρα, ψέματα. Ναι, δεν είναι φοβερό όμως αυτό, κύριε Μπέο. Αυτή είναι η αλήθεια, δηλαδή τι να κάνουμε. Και, ωραία. Κάποτε ο Ολυμπιακός ήταν πανίσχυρος, δεν χρειαζόταν συμμαχίες. Ναι. Για να φύγει αυτό το κατεστημένο, συμμάχησε η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Δεν κακό αυτό. Και θεωρώ είδαμε κάτι καλύτερο τα τελευταία χρόνια από ένα μονοπόλιο. Κάθε μέρα ο Ολυμπιακός να ξέραμε τον πρωταγωνιστή και το τέλος. Οπότε και η ΑΕΚ πήρε προτάσμα και ο ΠΑΟΚ πήρε προτάσμα και κύπελα και αυτά. Και αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Τώρα λέτε όμως ότι η ΕΠΟ δεν λειτουργεί. Άστο, το έχω πει παραμονή γιατί λειτουργεί εδώ και έχει τα τελευταία δύο χρόνια το ελληνικό ποδόσφαιρο καίγεται. Με παρεμβάσεις, με μη παρεμβάσεις, με αναδιορθώσεις, με τοποθετήσεις. Έχεις δει να πάρει καμία θέση ο πρόεδρος και από κάτω η. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο εξαφανισμένος ο Βαγγέλης ο Γραμμένος. Λοιπόν, Άντως. Τότε τι να κάνουμε. Η επόμενη μέρα όμως τι λέει. Εγώ λέω αλήθειες και αυτές είναι οι αλήθειες. Η επόμενη μέρα τι λέει. Θα είναι με Ζαγοράκι, πώς το βλέπετε. Θέλω να πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι. Είναι λάθος του Θοδωρίδος του Ζαγοράκη να ταυτιστεί με μια τέτοια κατάσταση. Αν όμως το πήρε απόφαση, γιατί είναι πραγματικά φίλος μου και το εννοώ, ελπίζω να σπάσει αυγά και να κάνει ομελέτα. Να βάλει αυτούς τους όρους του παιχνιδιού, γιατί αν δεν το κάνει, έχασε το παιχνίδι και θα είναι μία από τα ίδια. Αν θέλει να είναι μία από τα ίδια, λυπάμαι πολύ. Θα είναι αυτός μια αρνητική φιγούρα. Όμως πιστεύω ότι έχει τέτοια προσωπικότητα. Το θέμα είναι αν έχει τις αντοχές, τα guts που λένε οι Αμερικάνοι, να σπάσει αυγά. Αν το κάνει, θα έχει την πλειοψηφία της κοινής γνώμης και των ανθρώπων του ποδοσφαίρου με το μέρος. Εσείς που είστε μες στο ποδόσφαιρο, είναι δρομολογημένο. Αν θέλει, είναι αν θέλει να επιβιβαστεί, ναι, είναι δρομολογημένο, έχει τελειώσει αυτό. Και θα υπάρχει άλλος αντίπαλος. Τους γύρω-γύρω. Κανένας τίποτα. Είναι δρομολογημένο και απλά μαγειρεύουν τώρα τους συνεργάτες του. Εγώ λοιπόν διαφωνώ με αυτή την τακτική, με την έννοια πια ότι από τη στιγμή που βγαίνει μπροστά ο Θοδωρής, ας επιλέξει και αυτός τους συνεργάτες του και να έχει ολοκληρωτικά την ευθύνη της επιτυχίας και της αποτυχίας. Μάλιστα. Εάν του βάζουν δίπλα τρικλοποδιές και δικανίκια και αυτά...
οδηγείται και είναι κρίμα. Γιατί πραγματικά είναι ένας άνθρωπος που έχει γράψει δικιά του ιστορία. Κρίμα είναι να τον κάψουν και αυτόν. Πέρα από το Ζαγοράκι, κύριε Μπέο, δεν συμφωνείτε ότι πλέον πρέπει λίγο και το ελληνικό ποδόσφαιρο να ξεφύγει από το στενό κύκλο των ενώσεων που αποφασίζουν για το ποιος θα είναι, όπως μας είπατε, μια ήταν Ολυμπιακός, μια η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, δηλαδή δεν πρέπει να φύγουμε λίγο από αυτό το κομμάτι, πόσες ενώσεις ναι, είναι να ψηφίζουν και να δρομολογούν καταστάσεις. Ακούστε να σας πω κάτι. Αυτό δεν θα το αποφασίσει όμως ο κάθε χι παράγοντας. Θα το αποφασίσει. Ποιος θα το αποφασίσει? Θέλετε η πολιτεία. Γίνεται να το αποφασίσουν. Αυτή τη ΕΠ πώς θα αποφασίσουν? Να αποφασίσουν να φύγουν μόνοι τους? Δεν θα φύγουν ποτέ. Όχι, να μην αποφασίζουν. Συμφωνώ. Ναι. Αλλά τους όρους και τις διατάξεις και τους νόμους τους θεσπίζει η πολιτεία ή η ΟΕΦΑ ή η ΦΥΦΑ. Τους βάλουν. Αυτοδιοίκητο θα λέμε. Από τη στιγμή που δεν τους βάζουν, τι θα κάνουμε δηλαδή? Θα λέμε αυτοδιοίκητο μετά όμως. Θα παρεμβαίνει η πολιτεία, θα λέει αυτοδιοίκητο. Ναι. Ναι, θα λέει αυτοδιοίκητο, αλλά δεν είναι αυτοδιοίκητο. Τι είναι? Και δυστυχώς σε μεγάλο βαθμό έχει η σημερινή διοίκηση της ΕΠΟ που επέτρεψε στην πολιτεία να παρεμβαίνει σε κάποια θέματα που δυστυχώς οπισθοδρομούν το ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Στέργιο, θες να κάνεις... Για πείτε μας. Παράδειγμα να σας πω. Αυτό που συμβαίνει, είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που δεν έχουμε κεντρική διαχείριση. Ναι. Βέβαια στο site της ομάδος έχει αναρτηθεί πριν κανένα 20 λεπτό μία ανακοίνωση σε απάντηση αυτά που υπόθηκαν χτες στην τηλεδιάσκεψη που είχαμε με τη Super League με αντικείμενο της την κεντρική διαχείριση και κάποια συγκεκριμένα site συγκεκριμένων συμφερόντων φιλοξένησαν την τοποθέτηση και τις δηλώσεις του εκπροσώπου του Ολυμπιακού, του κ. Καραπαπά. Και δεν σε ανταπάντηση αυτού φιλοξενήσαν τις δικές μου θέσεις και τοποθετήσεις. Ως εκ τούτου βγάλαμε ανακοίνωση για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, γιατί εδώ πρέπει να καταλάβουν όλοι και ιδιαίτερα εσείς οι δημοσιογράφοι. Βέβαια είναι δύσκολο και το καταλαβαίνω και το κατανοώ για πολλούς. Διακυδεύεται η εργασία τους, η ύπαρξή τους. Οπότε δεν μπορούν αντικειμενικά να κάνουν ρεπορτάζ. Άμα ανήκουν στους μεγαλομετόχους στα μέσα, κύριε... Έτσι, μπράβο, τι να λέμε. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Ότι τους όρους δεν μπορεί να τους βάζει ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός ή ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός. Τους όρους πρέπει να τη βάλει η ΕΠΟ ή η FIFA, όπως βάζει η κυβέρνηση, όπως συμβαίνει στην Αγγλία, σε άλλα κράτη. Και εκεί συμμετέχουν. Δεν του αρέσει το Ολυμπιακό, ας φύγει. Δεν γίνεται δηλαδή να συμμετέχει ένα, να γίνεται ένα πρωτάθλημα με 10 μαριονέτες. Ο Βόλος δεν παίζει αυτό το ρόλο. Καλύτερα να εξαφανιστεί. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Δεν γίνεται, ρε μάγκες, να υπάρχει ένας Παπαδόπουλος σε ένα τηλεοπτικό πάροχο τότε και να δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις για να πάρει ο Ολυμπιακός 12 εκατομμύρια συμβόλαιο. Από πού? Τα δικαιούται? Να πάρει 15. Ο Βόλος παίρνει ένα 300. Το δικαιούται, ας πάρει 500. Αλλά αυτό να γίνει με αξιοκρατικά κριτήρια. Όχι γιατί έτσι γουστάρουν κάποιοι. Ήμαρτον πλέον να τελειώσει αυτό το πανηγύρι. Δεν πάει πιο κάτω η χώρα μας ποδοσφαιρικά. Ακούγομαι ή έκλεισε πάλι γραμμή? Για χαρά, ακούγεσαι απλά. Και θέλω να μάθω από τις αλήθειες. Καλά κάνετε. Δηλαδή, πλούσιος, να γίνει πιο πλούσιος, ο δυνατός πιο δυνατός και να υπάρχει ένα χάσμα και θα πρέπει να τρέξει καλά με αυτόν που είναι δυνατός για να πάρει τηλεοπτικό συμβόλαιο. Όχι, γιατί στην προκειμένη περίπτωση, κύριοι, τόσο αυτές οι τέσσερις ομάδες, όπως είπε ο κύριος Καραπαπάς, ο Ολυμπιακός, ο Ποβό, ο ΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, θα βρούνε συμβόλαιο. Από πού θα το βρουν αν οι υπόλοιποι 10 δεν συμμετέχουν? Άρα λοιπόν, τόσο αυτοί όσο και εμείς, οφείλουμε να συνυπάρξουμε. Αλλά να συνυπάρξουμε με το δίκαιο, την ισονομία, την ανταγωνιστικότητα. Όχι τη μονόπλευρη κατάσταση. Αρκετά κουραστήκαμε. Φτάσαμε σε σημείο να μην υπάρχει εκπροσώπηση στην Ευρώπη. Ποιοι ευθύνονται γι' αυτό? Ποιος ευθύνεται, τη Λαμία, η Βέρεια ή ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟ και ΑΕΚ? Ανάλογα το μερίδιο βέβαια που τους αναλογούν, έτσι. Βέβαια. Μην τρελαθούμε. Το μερίδιο που τους αναλογεί. Αυτή είναι η κύριοι υπεύθυνοι. Αφού θέλουν λοιπόν να καταθέσουν προτάσεις
και να τις υιοθετήσει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Σύμφωνα βέβαια με κάτι θετικό, παίρνοντας απόψεις και κάτι αντίστοιχο από άλλες προηγμένες ποδοσφαιρικά χώρες. Τι γίνεται τώρα εδώ, βάζουνε να πούμε τι γουστάρει ο Ολυμπιακός, αυτό θα γίνει. Τι γουστάρει οι άλλες οι ομάδες οι μεγάλες, αυτό δεν είναι έτσι. Και γι' αυτό λέω, βάλε τους όρους εσύ κύριε πρόεδρε της ΕΠΟ, με τους συνεργάτες του. Και όποιος θέλει συμμετέχει. Πώς θα τους βάλει κύριε πρόεδρε. Δεν γίνεται λοιπόν να γίνεται ένα πρωτάθλημα με τους όρους του εκάστοτε δυνατού το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Έκανε ένσταση ο Ολυμπιακός να μην παίξει, λέει, τρία συνεχόμενα παιχνίδια ο Ολυμπιακός. Και ναι, πριν μια εβδομάδα ο Βόλος είχε παίξει λόγω COVID και αναβολών τρία συνεχόμενα παιχνίδια εκτός έδρας. Γιατί ρε ο ένας να μπορεί να παίξει και εσύ να μην μπορέσεις. Είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα? Είναι δυνατόν να χρειάζεται ειδική μεταχείριση ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟ και όλες αυτές οι ομάδες? Είναι τεράστιοι οργανισμοί, μεγάλες ομάδες. Όχι όμως στα λόγια, το δείχνουν και στις πράξεις. Όχι να εις βάρος άλλων ομάδων, εις βάρος του πρωταθλήματος, να καπηλεύονται και να γίνονται, να χρήζονται κάθε χρόνο πρωταθλητές και μάλιστα να είναι απέναντι στο ποδόσφαιρο, το σύνολο του ποδοσφαίρου, ζημιογόνα. Πάμε μπροστά, θέλετε να πάμε, πάμε. Γι' αυτό θέλω να φύγω και από το ποδόσφαιρο, κύριε. Κουράστηκα. Δεν γουστάρω. Θέλω να αφοσιωθώ στην πόλη μου. Τι να κάνω τώρα, ασχολούμαι με τους καραπαπάδες και τους κούγες? Μην τρελαθούμε. Άρα, συγγνώμη, άρα όλα αυτά που διαβάζουμε, ακούμε ότι πάτε στον ΠΑΟΚ, πάτε από εδώ, πάτε από εκεί, δεν ισχύουν δηλαδή? Δεν ισχύουν τέτοια πράγματα, παιδιά. Ο ΠΑΟΚ έχει διοίκηση, έχει πρόεδρο, έχει μεγαλομέτοχο. Ναι, είμαι φιλικά προσκύμενος και έχω σχέσεις με ανθρώπους, αλλά και με την οικογένεια του ΠΑΟΚ, αλλά μέχρι εκεί. Τι να αφήσω την πόλη μου, το Βόλο, που θέλω, εδώ θέλω να αφήσω και την ομάδα μου, όχι τη, πόσο μάλιστα, θέλω να αφοσιωθώ στα δημοτικά. Με έχει εκλέξει ο κόσμος, οφείλω να τιμήσω και να σεβαστώ την ψήφο του. Φίλος σας πάντως είναι και ο Καρυπίδης στον Άρη, να σας πει, είστε από τους λίγους που τους έχετε και τους δύο. Πολύ κυνήγι τρώει, κύριε Μπέρο, ο φίλος σας. Είναι φίλος μου, αλλά πιστέψτε με, φίλος μου γνωστός τον έλεγα, ναι. Και φίλος όπως θέλετε πείτε το, αλλά είμαι αντίθετος σε πολλά πράγματα που κάνει. Ως εκ τούτου δικαίωμά του είναι, δικιά του είναι η ομάδα του, ο τρόπος που λειτουργεί και κάνει. Όχι, αλλά εγώ δεν το πήγα στο ποδόσφαιρο, το πήγα ότι μηντιακά τρώει αρκετό κυνηγητό, μου θυμίζει λίγο και εσάς το κυνηγητό που τρώει. Για άλλα πράγματα. Μπράβο. Άλλο το κυνηγητό του Καρυπίδη. Μηντιακά είπα. Είπα μηντιακά. Ναι, άλλο το κυνηγητό και άλλο το δικό μου, έτσι. Το δικό μου είμαι γιατί δεν δηλώνω υποταγή. Δεν πρόκειται να δηλώσω υποταγή. Εγώ είμαι αυτό που είμαι. Τι να κάνω. Έχουμε μια απορία πριν σας αφήσουμε και τα λοιπά. Την λέγαμε και όλες αυτές τις μέρες. Εσείς έχετε πει ότι φεύγετε από το Βόλο. Έχει τελειώσει καταρχήν αυτό το κομμάτι? Ναι, θέλω να φύγω, είπα. Αυτός είναι ο σκοπός μου. Τι να κάνω. Είχαμε την εξής απορία. Πώς γίνεται ενώ φεύγετε να διαπραγματεύεστε το Δουβίκα, εκτός αν δεν είναι και αυτό μπαρούφα? Γιατί μας είπατε λίγο πριν ότι αυτά ότι περιπάω και τα λοιπά δεν ισχύουν, ότι ήταν μπαρούφες αυτά που γράφανε. Να διαπραγματεύομαι το Δουβίκα, να παραχωρηθεί ο Δουβίκα στον ΠΑΟΚ με μεταγραφή. Δεν είναι ακέφαλος αυτή η ομάδα, δεν είναι ακέφαλη. Ποιος θα το διαπραγματευτεί? Για τις τρελαίνουμε τις ερωτήσεις που κάνετε. Με την έννοια, με την νέα διοίκηση, εντάξει. Προφανώς, για το καλοκαίρι δεν το διαπραγματεύεστε? Προφανώς, γι' αυτό λέω. Για το καλοκαίρι δεν γίνεται η διαπραγμάτευση. Διαπραγματεύομαι τον Δουβίκα, γιατί εγώ είμαι αυτό που θα το διαπραγματευτεί και εγώ και την αξιοδότηση. Ωραία. Και συγχρόνως διαπραγματεύομαι και την μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών. Και μακάρι να ολοκληρωθούν και τα δύο. Ναι, μπορεί να μην γίνει δηλαδή η μεταβίβαση των μετοχών, λέτε. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο πάντα, οπότε. Μα και να ολοκληρωθούν ή του Δουβίκα. Πάντως στην Ελλάδα, για να το ξεκαθαρίσουμε, όσο θα είμαι εγώ στην ομάδα και θα το διαπραγματευτώ, ο Δουβίκας, γιατί έχω μάθει τα παντελόνια που φοράω να τα φοράω, όχι γιατί κρυώνω, γιατί πρέπει να τα φοράω, ο Δουβίκας θα πάει στον ΠΑΟΚ από τη στιγμή που τον θέλει ο ΠΑΟΚ. Έχω δώσει το λόγο μου. Να είδηση. Τελειώσαμε. Από την πλευρά τη δικιά μου, έτσι, στην Ελλάδα μιλάμε. Τώρα στο εξωτερικό, αν έρθει πρόταση, είναι κάτι διαφορετικό. Δεν μπορούμε να στερήσουμε. Διευκρινίστε και κάτι. Τι ποσοστό έχει ο Αστέρας και τα λοιπά, γιατί έχουν γραφτεί διάφορα πράγματα.
μεταπόληση. Γιατί η απορία είστε, εν πάση περιπτώσει είναι 50-50 με τον Αστεράδε, τι νόημα έχει αυτό το πράγμα. Εντάξει, δεν έχει νόημα. Ενημερωτικά κύριε Βεβαιό, εντάξει, τι είμαι εφορία. Δεν σα είπαμε ποσό, το ποσοστό σα είπαμε. Ο Αστέρας έδωσε τον ποδοσφαιριστή στο Βόλο. Ο Βόλος είναι, παίρνει τα εύσημα γιατί τον ανέδειξε. Αλήθεια. Και αυτό που είναι πραγματικά το αξίζει από μόνο του το παιδί, έτσι. Σωστά. Μόνος του δηλαδή έχει. Είναι, δηλαδή πραγματικά πιστεύω αυτή τη στιγμή που μιλάμε και να είστε σίγουροι θα βελτιωθεί και θα είναι ακόμη καλύτερος. Είναι ο καλύτερος Έλληνας center for που έχει όχι η Ελλάδα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Mm-hmm. Είναι 21 χρονών, έχει όλο το πακέτο, είναι γρήγορος, δυναμικός, ξέρει μπάλα και βλέπει και δίκαια. Mm-hmm. Και θα έχει και μεγάλη εξέλιξη. Να το θυμηθείτε, θα παίξει σε μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα. Αρκεί να έχει υγεία και το μυαλό του να μείνει συγκεντρωμένο, χαμηλών τόνων, να δουλέψει για να γράψει ιστορία. Mm-hmm. Πείτε μας κάτι τελευταίο, θα τον αποκλείσετε το Μελισανίδη τώρα, την ΑΕΚ. Δεν είναι θέμα Μελισανίδη και Μπέου. Οι ποδοσφαιριστές παίζουν μπάλα. Σωστά, έχετε δίκιο. Η ομάδα του Βόλου παίζει καλό ποδόσφαιρο, εντυπωσιακό, ανταγωνιστικό. Χρειάζεται και λίγο τύχη. Mm-hmm. Και η ΑΕΚ είναι μια μεγάλη ομάδα. Εντάξει, μην το ξεχνάμε αυτό. Ο Βόλος είναι μια ομάδα 3 ετών. Ενώ η ιστορία και η φανέλα τη ΑΕΚ είναι πολύ μεγάλη. Όμως κάντε μου τη χάρη για να να λυθεί και μια απορία και η παρεξήγηση, αν θέλετε, των φιλάθλων να μάθουνε. Παρακαλώ. Διαβάστε την ανακοίνωση τώρα που θα κλείσουμε. Βεβαίως και θα τη διαβάσουμε. Κάντε μας και ένα τελευταίο σχόλιο. Κάντε μας και ένα τελευταίο σχόλιο για το πρωτάθλημα γενικότερα. Βλέπουμε Άρη, ΠΑΟΚ που μας ενδιαφέρουν εδώ στη Θεσσαλονίκη, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και Αστέρα να παλεύουν για την Ευρώπη. Κάντε μας και ένα γενικό σχόλιο. Είστε πάρα πολύ. Όχι, εγώ θα διαφωνήσω. Ο Αστέρας δεν παλεύει. Είναι ανταγωνιστικός, η συγχαρητήρια στην ομάδα της Αρκαδίας. Αυτό που έχει καταφέρει είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Και μπράβο, νομίζω όμως και λόγω του βάρους της φανέλας και ιστορικά δεν θα μπορέσει να ανταγωνιστεί τις άλλες ομάδες στα play-off. Όμως ο Ολυμπιακός έχει πάρει το πρωτάθλημα εδώ και καιρό. Για τη δεύτερη θέση, την τρίτη και την τέταρτη είναι 4 ομάδες. Θεωρώ ότι και ο Άρης θα είναι την τετράδα, δεν ξέρω ποια κατάταξη θα έχει, mm-hmm. δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, αλλά και οι άλλες δύο ομάδες, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός νομίζω δεν θα προλάβει. Δεν θα προλάβει, μάλιστα. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί θα θέλαμε να σας κρατήσουμε κι άλλο, αλλά είναι σημαντικό να πάτε στον κόσμο σας εκεί. Να είστε καλά, γεια σας. Γεια χαρά.